καθαρές αξίες, καθαρές θέσεις, καθαρό πρόσωπο. Δίνω το χέρι μου στον Αλέξη Καλοκαιρινό. Έτσι σας καλωσορίζω και σας βάζω στην κουβέντα, κύριε Γιώργο Αγριμανάκη, που θα είσαστε υποψήφιος με το συνδυασμό του κυρίου Αλέξη Καλοκαιρινού και με τις δικές σας τις κουβέντες. Γεια σας κυρία Δουλγεράκη, ευχαριστώ για τα ωραία σας λόγια, για το μότο μου, που πραγματικά είναι αυτό που με χαρακτηρίζει, αυτό που θέλω να με χαρακτηρίζει. Καθαρές αξίες, καθαρές θέσεις, καθαρές επιλογές και με ένα καθαρό πρόσωπο για την κοινωνία, για τους ανθρώπους, για τους συνδημότες μας. Λέτε ότι ο Δήμος, λέτε ότι ο Δήμος, η πόλη χρειάζεται αλλαγή πορείας με στήριγμα σαφέστατα τους πολίτες. Τι θέλετε να πείτε? Θέλω να πω το εξής, κυρία Δουλγεράκη. Όταν κανείς αλλάζει τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα, είναι σίγουρο ότι αλλάζουν τα πράγματα. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω λοιπόν ότι αν συνεχίζουμε να βλέπουμε τα πράγματα με την ίδια οπτική, αν νομίζουμε ότι αυτά που κάνουμε είναι ok, καλά και προχωράμε απλά να αγοράζουμε χρόνο και να διαχειριζόμαστε απλά την καθημερινότητα, τότε μάλλον έχουμε κάνει λάθος. Ο Δήμος Ηρακλείου, ο τέταρτος μεγαλύτερος Δήμος της χώρας και ο πρώτος μεγαλύτερος Δήμος της Κρήτης, δικαιούται να έχει μια άλλη οπτική, δικαιούται να έχει μια άλλη φιλοσοφία, δικαιούται να έχει ένα διαφορετικό πρόγραμμα, ένα διαφορετικό σχεδιασμό που θα προσδίδει αξία στους δημότες, θα δημιουργεί τη μεγάλη εικόνα για, για τον κόσμο ολόκληρο, ως τουριστικός προορισμός και όχι μόνο, αλλά κυρίως θα δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους που ζουν και υπάρχουν σε αυτή την πόλη να χαίρονται για αυτό που βιώνουν, για την καθημερινότητά τους, για την κοινωνική τους πολιτική, για τα θέματα υγείας, παιδείας, για το αν έχει σχολεία, για το αν μπορεί να όλο αυτό το πράγμα να καλύψει τις ανάγκες όλες, παιδικούς σταθμούς, να καλύψει, να δημιουργήσει την ανοιχτή πόλη, την μεγάλη πόλη με το περιαστικό και το αστικό Ηράκλειο, αλλά και με τα χωριά και την αγροτική οικονομία, να δημιουργήσει μια ταυτότητα προορισμού, μια ταυτότητα τουριστική και να δημιουργήσει και συνθήκες και δομές και υπηρεσίες να αναπτύξει την οικονομία του Δήμου μας, που είναι πάρα πολύ μεγάλη και δομική σημασίας θέμα. Κύριε Γρημανάκη, όλα αυτά τα οποία λέτε σημαίνουν ελλείψεις, σημαίνουν αδυναμίες, σημαίνουν πικρία για τους ίδιους τους δημότες που εισπράτεται, σημαίνει ένα άλλο Ηράκλειο διεκδικητικό, οργανωμένο, μεθοδικό, το οποίο θα μπορέσει να προχωρήσει και να πάει μπροστά? Κύριε Δουλειάκη, αυτά που σας είπα σημαίνουν ελλείψεις, σημαίνουν αδυναμίες, σημαίνουν έλλειψη σχεδιασμού, σημαίνουν έλλειψη παραγόμενου δημοτικού έργου. Αυτό θέλω να πω και έτσι το περιγράφω. Πολλά μπορούν να γίνουν, πολλά πρέπει να υλοποιηθούν, πολλά σχέδια πρέπει να οργανωθούν. Πολλά από αυτά έχουν και άμεση λύση και χωρίς να έχει μεγάλο κόστος. Απλά χρειάζεται βούληση, χρειάζεται όρεξη, χρειάζεται πίστη στις λύσεις που έχουμε. Χρειάζεται να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας, χρειάζεται να εμπιστευτούμε τους ανθρώπους μας, να δημιουργήσουμε τις συνθέσεις και να δημιουργήσουμε τις ομάδες που χρειάζεται η κοινωνία μας και η δημοτική αρχή, έτσι ώστε να έχουμε ένα κοινό στόχο, ένα κοινό όραμα, ότι πάμε να αναπτύξουμε το χώρο μας, την πόλη μας, το Δήμο μας, πάμε να του δημιουργήσουμε αξία με όλα αυτά τα προηγούμενα πράγματα που σας είπα. Φυσικά και ο Δήμος Ηρακλείου, ο τέταρτος μεγαλύτερος Δήμος που σας είπα της χώρας, έχει τεράστιες ελλείψεις, έχει μείνει πίσω σε πολλά πράγματα. Έχουν γίνει κάποια, αλλά μένουν να γίνουν πολλά περισσότερα. Και ειδικά, κυρία Δουλγεράκη, όταν το περιβάλλον αλλάζει, ο κόσμος εξελίσσεται και εσύ απλά διαχειρίζεσαι την καθημερινότητά σου, είναι σαφές ότι μένεις πίσω. Μένεις πίσω και σε ξεπερνάνε οι εξελίξεις. Κύριε Γρημανάκη, πώς στηρίζετε αυτό το οποίο λέτε Δήμος Ηρακλείου, Δήμος πρότυπος στην Ελλάδα και για ένα ευρωμεσογειακό προορισμό? Γιατί η επόμενη πενταετία κρίσιμη θεωρείται, αλλά κρίσιμα από την άλλη είναι και τα οικονομικά του Δήμου και η οικονομία της χώρας και βέβαια το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι σήμερα, αν θεωρήσουμε ότι είναι σανίδα σωτηρίας, δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα, διότι οι οικονομολόγοι και πολιτικοί είναι εκείνοι οι οποίοι λένε ότι, ξέρετε, μερικά μόνο αφημί έχουν δει χρήματα. Ναι, έχετε δίκιο. Όλα αυτά που είπατε είναι υπαρκτά προβλήματα. Τα ζούμε, τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά, κουβεντιάζουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να πω όμως το εξής, κύριε Δουλγεράκη. Τα επόμενα χρόνια ευελπιστούμε να τριπλασιαστεί
ο κόσμος, οι πελάτες, οι τουριστικοί πελάτες που θα έρθουν στην Κρήτη. Περιμένουμε λοιπόν ένα τριπλασιασμό, αν όλα πάνε καλά και εξελιχθούν έτσι όπως τα έχουμε λογαριάσει και θα έχει λογαριάσει και η κεντρική κυβέρνηση, θα υπάρξει μια έκρηξη τουρισμού γενικότερα και στην Κρήτη ως μεγάλο τουριστικό προϊόν και μεγάλος τουριστικός προορισμός, αλλά και ιδιαίτερα το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο μέχρι τότε τι έκανε, κυρία Δουλγεράκη? Απλά δεχόταν τουρισμό και τον μετακόμιζε στην ενδοχώρα. Δεν ήταν ποτέ προορισμός αυτός καθεαυτός. Όπως για παράδειγμα είναι τα Χανιά, όπως είναι το Ρέθυμνο, όπως είναι σε μεγάλο βαθμό και η Ράπετρα και η Σιτία. Το Ηράκλειο απλά ήταν ένας διακομεταμιστικός σταθμός που απλά ερχόταν λόγω του αεροδρομίου κόσμος και από εκεί μετά έφευγε προς την ενδοχώρα και στις άλλες τουριστικές περιοχές. Το Ηράκλειο από μόνο του μπορεί να φιλοξενήσει έναν μεγάλο κομμάτι του τουριστικού πληθυσμού, των τουριστικών πελατών που, που έρχονται για το, και την Κρήτη, ως τουριστικός προορισμός αυτός καθεαυτός. Χρειάζονται λοιπόν παρεμβάσεις, χρειάζεται να λειτουργήσουμε με μια ανθεκτική πόλη, χρειάζεται να λειτουργήσουμε μια βιώσιμη αστική πόλη με ανθεκτικότητα όπου θα δεχτεί όλο αυτό το παραπάνω και το πληθωρικό που περιμένουμε και ευελπιστούμε να έχουμε. Γι' αυτό χρειάζονται υποδομές, χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται πολιτική βούληση στο να δημιουργήσουμε αυτή την αξία και τον προορισμό αυτό. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε, για παράδειγμα, το παραλιακό μέτωπο το οποίο το έχουμε, έχουν γίνει κάποια βήματα στο παρελθόν πριν από 10 χρόνια, αλλά ωστόσο έχει παραμείνει παραμελημένο, να το ξεκινήσουμε από τον Καρτερό και να το φτάσουμε μέχρι, μέχρι τον Ξεροπόταμο. Αυτό είναι το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου, που είναι ένα τεράστιο, μεγάλο, πλατή μέτωπο. Να δημιουργήσουμε την ανάπλαση, τη διπλή ανάπλαση, όπως λέμε, για το αεροδρόμιο που θα φύγει σε λίγο από τον Ικαρασό και να δημιουργήσουμε μια αστική βιώσιμη πόλη μέσα σε μια μεγαλύτερη πόλη και να διασυνδέσουμε την Αλικαρνασσό με το Ηράκλειο ως μια ανοιχτή μεγάλη πόλη και όχι μια ξεκομμένη πόλη, εκπονώντας ειδικά σχέδια με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν και με τις ιδιοκτησίες που έχει αυτός ο χώρος. Μπορεί όμως το Ηράκλειο και πρέπει και υποχρεούται η Δημοτική Αρχή να εκπονήσει ένα μεγάλο σχέδιο για αυτό το εγχείρημα που έχει να κάνει με την διπλή ανάπλαση της Αλικαρνασσού και του Ηράκλειου. Μπορούμε επίσης να αναπτύξουμε και το έχουμε αφήσει και αυτό παραμελημένο. Τον πολιτισμό μας, τον πλούτο που μας έχουν αφήσει οι προγόνοι μας, που τυχαίνει να τον έχουμε εμείς, όπως λέγεται Κνωσό, όπως λέγεται ο χειρομετικό τείχος που είναι το μεγαλύτερο και της Μεσογείου, αυτό των ειδικών τυχών, όπως είναι το ειδικό φρούριο, πολλά μπορούμε να αναδείξουμε. Υπάρχει περιαστικός πολιτισμός, ο οποίος είναι αφημένος στην τύχη του. Υπάρχουν τα χωριά μας που και εκεί φιλοξενούμε μνημεία τα οποία μπορούμε να αναδείξουμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε άξονες πράσινους που να αναδείξουμε και το φυσικό κάλος των χωριών αυτών, αλλά ταυτόχρονα να βάλουμε και την οικονομία των χωριών, την αγροτική οικονομία, την γενικότερη οικονομία της πόλης, και έτσι να δημιουργήσουμε αυτό το πάντρεμα και να κάνουμε αυτή την ανοιχτή πόλη όπως θέλουμε, και να μην είναι απλά το αστικό κέντρο ως μια ας πούμε σκέψη πόλης, αλλά να είναι και το περιεστικό και την αγροτική περιοχή, μια ανοιχτή μεγάλη πόλη με ίσα δικαιώματα των πολιτών. Αυτό θέλουμε να δημιουργήσουμε με την πλατιά συμμαχία που έχουμε δημιουργήσει με τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Αυτό το σχέδιο δουλεύουμε, αυτή τη σκέψη έχουμε και αυτό οραματιζόμαστε και θέλω να πιστεύω ότι θα μας δοθεί και η ευκαιρία να το πράξουμε και την επόμενη των εκλογών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε αυτές τις σκέψεις σας με τους ακροατές του 984. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Δουλειάκη. Ευχαριστώ.